Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7, παρέα με τον Κώστη Ραπτόπουλο, να αναλύσουμε τις φάσεις από τα σημαντικότερα παιχνίδια της Super League 1. Ντέρμπι είχαμε και εκτός των συνόρων, αν προλάβουμε χρονικά. Πάμε πρώτα όμως να θυμηθούμε συνοπτικά τα αποτελέσματα από την 21η αγωνιστική. Αναβλήθηκε ο αγώνας Λαμίας με την ΑΕΛ λόγω των μη θεωρημένων δελτίων. Ατρόμητος Παναθηναϊκός 2-3, ΠΑΟΚ Απόλλων Σμύρνης 2-2, Βόλος Αστέρας Τρίπολης 0-1, Ολυμπιακός Όφη 3-0, ΑΕΚ Άρης 0-2. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται απόψε με τον αγώνα ανάμεσα στον Πανετολικό και τον ΠΑΣ. Στη βαθμολογία Ολυμπιακός 57, Άρης 42, ΠΑΟΚ 40, ΑΕΚ 40, Παναθηναϊκός 38, Αστέρας Τρίπολης 36, συθέτουν την πρώτη εξάδα εν ώψη play-off. Ατρόμητος 25, Βόλος 24, Απόλλωνος Σμύρνης 19, Όφη 19, ΠΑΣ 18, Πανετολικός 13 με ένα αγώνα λιγότερο τον μεταξύ τους, Λαμία 11, Ουραγός ΙΑΕΛ με 9 βαθμούς. Επόμενη αγωνιστική, Αστέρας Τρίπολης Λαμία το Σάββατο, Απόλλωνος Σμύρνης Ατρόμητος την Κυριακή, Άρης Πανετολικός ΑΕΛ ΑΕΚ, Όφη Βόλος Παναθηναϊκός Ολυμπιακός του Ντέρμπι των Ιωνίων και τη Δευτέρα ΠΑΣ Γιάννενα ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα να δούμε και την αγωνιστική, την έκτη ημέρα στη Super League 2. Απόλλων Λάρισας Καραϊσκάκης 3-0, Εργοτέλης Ξάνθη 2-1, Παναχαϊκή Ιωνικός 0-1, Χανιά Τρίκαλα 1-2, Όφη Ιεράπετρας Δόξα Δράμας 2-3, Λεβαδιακός Διαγόρας Ρόδου 0-0. Λεβαδιακός στην κορυφή με 12, Τρίκαλα Ιωνικός 11, Διαγόρας Ρόδου 10, Παναχαϊκή 9, Εργοτέλης 9, Ξάνθη Χανιά από 6, Απόλλων Λάρισας 5, Καραϊσκάκης, Όφη Ιεράπετρας και Δόξα Δράμας με 3 βαθμούς. Σε επόμενη αγωνιστική, Τρίκαλα Εργοτέλης, Διαγόρας Χανιά, ΑΕ Καραϊσκάκης Ξάνθη, Ιωνικός Απόλλων Λάρισας, Δόξα Δράμας Παναχαϊκή και Λεβαδιακός Ιεράπετρα. Το ντέρμπι χθες βράδυ κρίθηκε υπέρ της ομάδας του Άρη 0-2 στο ΆΚΑ απέναντι στην ΑΕΚ. Φανερώθηκαν για ακόμη μια φορά πολλά κενά στο στυλ παιχνιδιού της ΑΕΚ. Για τον Άρη ακόμα μια εκτός έδρας νίκη με 0 παθητικό που πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό στον Άκη Μάτζιο. Ωστόσο καλύτερα θα μας τα πει ο Κωστής Ραπτόπουλος. Κωστή, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Με το φανε, με την μπλούζα αλλά Αλέφαντος, Πανιώνιος, η Νέα Σμύρνη και λοιπά και λοιπά. Δεκαετία 80 Αλέφαντος. Έτσι. Η ωραιότερη δεκαετία. Το Πασόκ έκτισε περιουσίες. Τα μισά τα φάγανε στα μπουζούκια, στα χουμάρια και δεξιά και αριστερά. Τα μισά, ήταν, τα μισά λίγα λες. Όποιος ήταν νοικοκύρης, άλλες τρεις ζωές έχει ζήσει. Αλλά φαίνεται τα λεφτά του βγαίνανε εύκολα, τρώγονται και εύκολα. Mm. Καταρχήν ήξερε ο Ιωνικός μέσα στην Πάτρα, το είδε. Ναι. Φοβερός ο κόρμος. Πλατέλας, Ρόλε, Δεκάρη, Κάστρο και ο Φαλακρός έξω αριστερά Ματσούκας με πολύ καλό goalkeeper Αναγνωστόπουλο, κύρια στόπερ από τον Άρη. Πολύ καλή άμυνα, θα γίνει μάχη. Κρίμα που είναι λίγες οι ομάδες, κρίμα. Έπρεπε να 18, θα μου πεις τώρα τι ζητάς. Καλές ομάδες και η Πάτρα και τα Τρίκαλα και την Ξάδιδα που το έχασε με πολύ γερουσία μπροστά. Έχει και που έχει μεγάλη διομορφία αυτό το πρωτάθλημα, γιατί πλέον είναι αγώνα σπριντ, δεν είναι μαραθώνιος. Παίζουν οι ομάδες κάθε Τετάρτη Κυριακή και αποκτά αυτομάτως και μια άγρια ομορφιά, έτσι. Εγώ θα ήθελα 2-4 ομάδες παραπάνω. Έχει ομαδάρες, καλούς παίκτες, καλούς προπονητές. Δυστυχώς δεν έχει κόσμο, γιατί θα είχαμε και κόσμο. Δηλαδή, ναι, βέβαια Πάτρα, χθες στην Πάτρα είδα αρκετό εντάξει, κόσμο. Τώρα το πώς και το γιατί, άλλη ώρα. Το σημαντικό Κωστή σε αυτά τα πρωταθλήματα δεν είναι πόσες ομάδες αρχίζουν, αλλά πόσες ομάδες το τελειώνουν το πρωτάθλημα. Οπότε καλύτερα 12, πιο ευέλικτο, πιο ανταγωνιστικό και βλέπουμε. Λοιπόν. Κοίτα, ο Άρης χθες έκανε αυτό που ξέρει καλά και αυτό που έκανε η Άκη Χαριλάου. Της ανταπέδωσε το. Καταρχήν πρώτη μαγιά που κάνει ο Τζακ Νόρις των φτωχών, ο Μάτζιος, είναι ότι ξεκινάει το Ματζίδη σε τερφό.
το ξεκινάει σε σεντερφόρ και όχι τον πάνω. Καλά, ο Μίτρογλου θα αργήσει να μπει σε αυτό το σχέδιο και θα πούμε αργότερα γιατί. Γιατί ο Μαντζίνη έχει βγει, έχει γίνει έκτος χαφ και έχει πάρει παραμάζωμα τον άξονα της ΑΕΚ, εκεί όπου ο αδικημένος της όλης της ιστορίας είναι ο Σιμόεξ, ναι, ο οποίος κράτησε το παλικάρι όλους τους κρατασμούς, γιατί το Κρίζηση και ο Σιμάνσκι δεν ανταποκρίθηκαν σαν οχτάρια. Αλλά εκτός ότι φέρνει τον Ματζίνι πίσω, λέει τον Γκαρσία και τον Γκάμα, παιδιά, όχι στα πλάγια, θα έρθείτε πιο κοντά. Πώς παίζουν το 3-4-3 οι πλαϊνοί στο μεσοδιάστημα. Έχει πάρει όλο το κέντρο. Έχει πατήσει ο Σάσα περιοχή 3 φορές το 20 λεπτό να το κάνει 0-1-0-2 και εκεί βλέπεις ένα Σάρις πώς ο ένας με τον άλλο βοηθιώνται. Μαρκάρω πίσω, φεύγω προς τα τώρα. Αυτό. Να πούμε, Κώστα, αν ζούσε ο Νίκος τώρα θα μηδίαζε, αλλά πιο πολύ στην ανάπτυξή του το παιχνίδι του Άρη έμοιαζε με ένα 4-2-4, εντάξει, ή γιατί ξεκίνησε με 4-6-0, χωρίς να έχει, όπως πολύ σωστά είπες, κλασικό center four, αλλά και οι τέσσερις μπροστά ήταν άκρος επικίνδυνοι, δηλαδή ο Μπερτόλιο, ο Μαντσίνη και τα δύο εξτρέμ, το οποίο δεν ήταν και εξτρέμ, παίζαν παντού. Σε βάθος χρόνου γίναν κι άλλα. Για παράδειγμα, ήταν πολύ μελετημένος, ναι, στο μαρκάρισμα του Γκαρσία, του παιχταρά της ΑΕ. Ήδη ο Γιώργος μας έχει φορτώσει και βλέπουμε φάσεις, είναι πολλές. Θα κάνεις και το σχολιασμό και πάνω στις φάσεις για οικονομία λίγο χρόνου. Εδώ βλέπουμε την πρώτη ευκαιρία που κάνει ο Άρης από την παλιά του Μπερτόλιο, τον οποίο ωρέγονται πολλοί φίλοι του πρώην ΠΟΚ, να ξέρεις. Εντάξει, όχι τόσο Ολυμπιακός, αλλά νομίζω και σε Παναθηναϊκό και σε ΑΕΚ θα παίζει εύκολα Μπερτόλιο. Είναι άσχημο το σουτ του Γκάμα, αλλά είναι ενδεικτικό πως όλη η άμυνα. Ναι, όλη η άμυνα της ΑΕΚ είναι αλλού μετατοπισμένη, έτσι. Είναι και μπερδεμένη, γιατί ξέρεις τι. Σου βάζει τον Μαντζίνι φορ. Βγαίνει αυτός. Ο Μπακ και άπειρος και εντολή χωρίς εντολή. Θα τον ακολουθήσω, να μην τον ακολουθήσω. Να παίξω πίσω, τι να κάνω. Βγαίνει ο Μπακ, ο στόπερ. Το παίρνει μαζί του βόλτα. Όταν πάρει βόλτα μαζί του το Ματζίνι, το στόπερ, και ο Μπερτόλιο βγει πιο προς τα έξω, πάρει το δεύτερο. Έρχεται ο Γκάμα, ο Γκαρσία, πετάγεται και το μυστικό ο Σάσα, κάνει 12,5 χιλιόμετρο ο Σάσα. Μιλάμε για ελληνικά δεδομένα, μεγάλα επιτεύγματα στα χιλιόμετρα και ποιοτικά. Ναι. Πατάει ο Σάσα τρίτος, ουσιαστικά ο Άρης παίζει με 2 παραπάνω στο χώρο του άξου. Συν της άλλης, ο Αλμπάνης καλά έκανε και τον έβγαλε. Δεν βοηθάει στο ανασταλτικό. Εντάξει, ο Ασαριβάρ δεν βοηθάει στο ανασταλτικό. Σιμάσκι και Κρίστη στα οκτάρια δεν έρχονται σαν πίεση πολύ καλά. Και σκασμένοι. Ήρθαν, αλλά και σκασμένοι, ναι, και οι δύο, έτσι. Και σκασμένοι. Οπότε ο Άρης φαινόταν στον χώρο του κέντρου ότι ήταν με ένα και με δύο παίκτες. Και ήταν, δεν φαινόταν. Με ένα, ναι, και δύο παίκτες παραπάνω. Αυτό το έκανε επίσης για ένα λόγο. Σου λέει ότι εγώ δεν φοβάμαι τον Ραντόνια. Μετά έβαλε τον Τσατσατσέγκο, ποιον είναι αυτό. Τσατσέγκο, Τσατσέγκο, ναι. Και το Λόπεθ. Σου λένε παρανέμουν αυτοί. Εγώ έχω τον Γκαρσία. Αν με φύγει ο Γκαρσία, θα έχω πρόβλημα. Τι κάνει. Ο Γκάμα πίσω, Σάσα, σκοντά στο Σάκιτ, να βγούμε 3-2. Ο Κρίστιση ή ο Σιμάσχη δεν πάει εκεί να βοηθήσει σε επιθετικό ντουμπλάρισμα. Και αυτομάτως ο παιχτάρας της ΑΕΚ, ο οποίος και αυτό πρέπει να τον ωρέγονται πολύ, έχει μείνει με ενέργειες τις οποίες βρίσκει παραπάνω από 2 παίκτες σαν αντιπάλους. Άρα η αδυναμία. Α, κάνει και το άλλο. Βάζει και το Σάκιτς αριστερό μπακ με δεξί πόδι για να κλείσει το καλό πόδι του Γκαρσία. Ναι. Και αυτή ήταν μια καλή κίνηση, γιατί λέγαμε ποιο θα βάλει τώρα ο Τζακ Νόρις. Θα βάλει τον Σάκιτς με το πόδι το καλό, στο καλό του αλουνού, ή θα βάλει το Μέτριο και αργό Ιωάννου, ο οποίος πιο πολύ σαν στόπερ μοιάζει παρά σαν μπακ. Κάνει και αυτή την κίνηση με το Σάγκης, η οποία μετράει και αυτή αρκετά. Ναι, σωστό, σωστό. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς τις ευκαιρίες. Ακόμη ευκαιρία του Άρη από πάσα του Γκάμα και τελείωμα του Ματέο Γκαρσία. Ναι. Στον άξονα. Ναι. Είναι όλοι στον άξονα. Μπορεί το σου ήταν άστοχο, αλλά έχει βγει η φάση και έχει χρόνο και να σημαδέψει και να σουτάρει ο Ματέο Γκαρσία.
Και βέβαια αφορά και την ο τεχνική στόπερ κατάρτιση. Τώρα και ο ναι. Δεν ξέρει τι να πιάσει. Ο Λάτσι που πέφτει. Ο Λάτσι, ναι. Έχει μπερδευτεί εκεί ο Λάτσι. Σου λέει να παίξω πίσω. Είναι σε ένα μεσοδιάστημα που αν έρθει όλος με φόρα, με την μπάλα και χωρίς την μπάλα, δύσκολα θα κάνει το σπριντ να τον πιάσει. Είναι σε ένα τέτοιο σημείο. Είναι μπερδεμένος. Ναι, γιατί μπαίνανε κάθετα μέσα στην περιοχή, εφορμούσανε. Η μεσοεπιθετική του Άρη. Πέφτει το παλικάρι, γυρίζει και τον γκολ. Εντάξει, τώρα έτσι όπως πέφτει, πιο πολύ τον έριξε παρά έπεσε. Να δούμε τον γκολ του Ρόουζ με το οποίο προηγήθηκε ο Άρης. Είναι σημαντικό γιατί, αν δεν κάνω λάθος, έχει προηγηθεί και ο Δελιζήσης. Δηλαδή, είναι και τα δύο στόπερ του Άρη στη μικρή περιοχή της ΑΕΚ. Έχει πάρει εντολή, επειδή ο άλλος έχει καλά χτυπήματα. Σου λέει θα πας στο πρώτο δοκάρι σε 1,92, την πάρει στην πρώτη. Αν πάρει την πρώτη, είμαι 50-50. Να το βάλω, να το χάσω. Κάνω φάση. Να πάρω την πρώτη κεφαλιά. Mm-hmm. Έγινε η φάση εκεί. Βασικά είναι η εντολή στον Τελεζίση. Πα που το δοκάρι. Ναι. Αλλά και ο Ρόουζ πατάει πολλή περιοχή στα στημένα, έτσι. Είναι το δεύτερο. Εγώ πριν δύο εβδομάδες είχα πει στον Κατσινάκο, τον συνεργάτη μου, που είναι εκεί τον κολλάω. Έλα, μωρέ, του λέω ένα γκολταστό που δεν έχουν βάλει. Μπαπ, με Λάρισα το ένα. Μπαπ, με το δεύτερο. Έτσι. Λοιπόν, ευκαιρία του Άρη με Μπερτόλιο. Εδώ όλη τη δουλειά την έχει κάνει ο Σάσα που κλέβει την μπάλα από τον Μάνταλο και είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύω και ο Άκης Μάτζιος προτίμησε Σάσα και Τζέκο από Ματίγια, δηλαδή δύο πιο ταχυδυναμικά. Ο Ματίγια είναι για άλλο ρόλο. Ναι. Αν το πάρει στο 1-0 και σου πάρει την κατοχή ο αντίπαλος ή ας πούμε στη Χαριλάου θες εσύ να πάρεις την κατοχή για τον παίζει ας πούμε Όφη ή Τρίπολη πίσω, είναι για κάποιους άλλους ρόλους ο Ματί. Ναι, σωστό. Ότι δεν τον σωστό. Ξεκίνησε και τον έβαλε μετά όταν ο Άρης πιέστηκε, κατά κάποιο τρόπο κουράστηκε. Ήταν ευεργετική η αλλαγή του σε πιο λεπτό κάπου στο 80 και άρχισε να τον βάλει. Δηλαδή ήταν ευεργετικό ότι έβαλε για να κρατήσει μπάλα και να μπάλα ρίξει τον τέμπο, έτσι. Ναι, λοιπόν, πάμε να δούμε την ευκαιρία. Άρης Γκαρσία από Πάσα. Σάσα, έχει πάρα πολλές φάσεις ο Άρης. Εδώ ήταν βλέπουμε... η διάταξη λίγο, Γιάννη. Είναι τέσσερις, δεν είναι στην ευθεία, είναι δύο και δύο. Αυτό είναι εντολή. Δηλαδή δεν πάμε, γίνεται το φόρτωμα, δεν πάμε σαν τους αχμάκηδες εκεί όπου να είναι. Οι δύο πρώτο, δεύτερο δοκάρι και τέσσερις πατά περιοχή σε τετράγωνο. Ναι, δηλαδή, αλλά σωστό αυτό. Βλέπουμε στη φάση και στο τελείωμα του Γκαρσία. Το έβγαλε αυτό ο Αθανασιάδης, γιατί ήταν στην κλειστή γωνία, αλλά είναι χαρακτηριστικό το πώς έκανε όλη αυτή την κίνηση με την μπάλα και δεν είχε πάει κάποιος παίκτης να μαρκάρει. Δηλαδή εδώ αν αφήσουμε λίγο... Έβαλε πλάτη τον μπακ. Ναι. Ποιος είναι ο στόπερ εκεί. Ποιος είναι ο στόπερ, είναι όχι, ο Χαφ. Όχι, ο Σιμάνσκι πρέπει να Χαφ είναι. Ο Σιμάνσκι τον έβαλε γι' αυτό το χτάρι που δεν έρχεται να μαρκάρει. Ναι. Ναι. Τη δύσκολη απόκριση, αν και είναι κλειστή γωνία, χωρίς τρίπλα, μόνο μία κίνηση. Έχει παίρνει το διάδρομο που λέμε, έτσι, από Νεντελτσιάρου και τον Λάτσι. Και απλά νομίζω το έβγαλε επειδή ήταν στην κλειστή του γωνία ο goalkeeper. Τώρα έχουμε το δοκάρι της ΑΕΚ, ουσιαστικά είναι και η μοναδική ευκαιρία που κάνει η ΑΕΚ. Μετά είχε και μια κεφαλιά του Μάνταλου που χτύπησε πάνω στο χέρι του Ολιβέρα, αλλά εντάξει, ένα σουτ ξερό του Μαχέρα. Εδώ είναι λάθος η απόκριση του στόπερ, γιατί κανονικά έπρεπε να την πετάξει πίσω πλάγια ή να την πετάξει πλάγια μπροστά. Ναι. Εκεί είναι λάθος και το λένε οι προπονητές στους στόπερ, στους τερματοφύλακες. Δεν αποκρούμε την μπάλα προς τον πέναλτι, την αποκρούμε προς την πλάγια γραμμή, γιατί εδώ μπορεί να γίνει ένα σουτ να πάει μέσα στο χάμα. Και να την πληρώσει. Εντάξει, ναι. Και βέβαια φταίει και ότι δεν είναι κάποιο χαφ αγκυροβολημένο εκεί πάνω στη γραμμή της μεγάλης περιοχής για να μαρκάρει έγκαιρα το σουτ, να δυσκολέψει. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί εδώ βλέπουμε και τον παίκ του Άρη που γυρίζει το σώμα του ουσιαστικά και η μπάλα πάει στο δοκάρι. Τώρα, ένα πέναλτι το οποίο εντάξει, χλιαρά ζήτησε η Άκη, γιατί ουσιαστικά ο Δελιζήσης εδώ είναι ο ορισμός του πώς θα πρέπει να προφυλάξει τα χέρια εδώ του Δελιζήσης, ο Στόπερ. Προχθές πέθανε ένας θείος μου 91 χρόνων, ο θείος Σιμολίκος. Θεός χωρέστε. Λοιπόν, τέτοιο σταύρωμα στο χέρι, ούτε το πεθαμένος. Με τον κερατά, λέω, φοβερό.
Ο θείος Συμβολικός, τον βάλει τα και χοντροχέρι, ήταν εγώ Μάρι να πούμε. Ήταν τα δάκια. Δηλαδή είναι δελυζήσει, λέω, δηλαδή τέτοιο πράγμα. Δεν δίνεις δικαίωμα. Τρομερός. Ούτε το χέρι στήριξης, Γιάννη, γιατί στο χέρι στήριξης, άμα είναι κακοπροαίρετος, και την ΕΠΟ την έχει ο άλλος, μπαμ, θα το πει. Τέτοια διαιτητάρα όμως, Γιάννη, ναι. Τέτοια διαιτητάρα είχα χρόνια να δω. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, και δεν είναι και από το πανοράφι. Λοιπόν, ναι. Πάμε να δούμε και τον γκολ του Σίλβα που ήταν η ταφόπλακα για να είναι και ταιριαστά με αυτό που μας λες της ΑΕΚ χθες. Ένα Σίλβα ο οποίος δεν πήγε κάποιος παίκτης πάνω. Πάει πίσω τώρα άλλος και κάνει βουτιά στην πισίνα. Ναι. Έτσι όταν τελευταία μέρα του σχολείου, δεύτερο λυκειωτή μας πηγαίναμε σε κάτι πισίνες να πούμε. Ναι. Και βουτάγαμε, να έτσι βουτάγα εγώ πώς είναι ο Λάτσι. Ναι. Έπεφτα με τα ποδάρια στην πισίνα και ορίστε, κοίτα εδώ. Είναι τώρα αυτό η ιστορία. Λοιπόν, πάμε να βαθμολογήσουμε. Πάμε να βάλουμε τη βαθμολογία. Για πάμε. Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον Άρη που είναι και φιλοξενούμενος και είναι και νικητής. Να δούμε πρώτα τον Κουέστα, τον οποίο... τους προπονητές. Σωστά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Χιμένεθ, Άκης Μάτζιος. Χιμένεθ θα το βάλω εγώ γιατί είχε και ελλείψεις. Θα το βάλω 7. Γιατί είχε και δύο καλές ελλείψεις. Του είπε και ο Μπακάκης, ο οποίος σίγουρα χειρότερος από αυτό το Ραντέγια. Πού τον αγόρασε? Σε κάνα πλοίο του Μελισανίδη. Μούτσος ήταν αυτός. Πού τον βρήκαν αυτό? Ποιος τον έφερε αυτό τώρα, Αντώνια? Τέτοιο πράγμα δεν έχω δει στην ΑΕΚ. Εγώ την παρακολουθώ από το 78. Ο Ραντόνια τον έχει φέρει ο Ίβιτς. Είναι καιρός στην ΑΕΚ. Α, του Ίβιτς παλτουδιά είναι. Το φόρτωσε παλτουδιά. Τέλος πάντων. Ναι, εγώ θα βάλω 6 στο Χιμένεθ γιατί χάθηκε η μπάλα χθες. Δηλαδή ήταν απογοητευτική η ΑΕΚ. Μάτζιο, 9. Το Μάτζιο θα τον βάλω άριστα. 10. Γιατί ωραία. Και οι αλλαγές του. Και το Ματζίνι που κουράστηκε έβαλε το Μάν. Και εσωτερική αλλαγή έβαλε τον Σίλβα δεξιά, τον Γκαρσία προς το κέντρο. Έβαλε τον Ματίγια, έβαλε τον Κάτσε να κόψει. Η μόνη αυτή, τον Μπρούνο, ότι τον φορτώσαν εκεί από τον Πειραιά. Έκανε μόλις μπήκε ο Μπρούνο, τραβάει ένα φάουλ, άσκοπο. Δηλαδή μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό με πετάει τον Μπρούνο. Mm. Όταν είδα τον Μπρούνο λέω, όχ, το μέσο μπήκε. Λοιπόν. Εγώ θα του βάλω 9 μόνο και μόνο για να καταχωρηθεί στα πρακτικά ότι έχεις βάλει υψηλότερη βαθμολογία από μένα στο Μάτζιο. Ναι. Λοιπόν, πάμε στους παίκτες. Λοιπόν, εδώ έχουμε τους θεματοφύλακες. Έχουμε τον Αθανασιάδη και τον Κουέστα. Τον Κουέστα, το παιδί, θα τον βάλω 8 γιατί εντάξει, δεν είχε και μια εμφάση. Την πάρα την ακούπησε στο σουτ. Την ακούπησε, σωστά. Και εγώ ένα 8 εκεί. Οπότε ναι. Το άλλο το παλικάρι δεν φταίει στα γκολ. Εντάξει, θα το βάλω 7. Δεν φταίει. Ναι, εντάξει, θα βάλω κι εγώ ένα 7, αλλά νομίζω ότι γενικά. Εντάξει, να σου πω, ποιο φόρμα βρίσκει λίγο, λίγο καλύτερα πατήματα έχει, γιατί παίρνει κάποια παιχνίδια. Να το δούμε, μην τον κατασταλικάσουμε. Όχι, αλλά εντάξει, εγώ νομίζω ότι η ΑΕΚ έπρεπε να κινηθεί για τερματοφύλακα στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο και μακάρι για την ΑΕΚ να μην το πληρώσει αυτό. Λοιπόν, πάμε στα μετόπιστεν. Πάμε να δούμε την τετράδα, την άμυνα της ΑΕΚ. Είναι ο Λόπεθ, είναι ο Λάτσι, ο Ντελτσιάρου και ο Ραντόνια. Λόπεθ. 7. 7 σαν εξτρέμ, ως μπακ 3. Όχι. Ναι. Α, λέει 7. Ναι. Ωραία. Εγώ πάω 6. Ο Λάτσι θα τον βάλω 5. Κι εγώ ένα 5, ήταν πολύ κακός χθες. Ήταν κακός αυτή τη φορά. Ο Ντελτσιάρου 6. Εντάξει, εγώ 5. Ναι. Το Ραντόνια τον βάλω 4. 4. Γιατί το παιδί δεν φταίει. Τον βάλαν και έπαιξε. Πού να φταίγε δηλαδή. Εγώ τη βάση, 5. Εντάξει. Λοιπόν, Άρης. Θα βάλω 10 το Σούντρικε. Έκανε φοβερό παιχνίδι. Πάμε πρώτα Σάκητς, να τους δούμε όπως έχουμε μπροστά μας. Σάκητς θα πάρει ένα 8. 8. Και θα πρέπει να δώσει και ένα μπόντο το Σάσα. Και τον Γκάμα άλλο ένα, γιατί άμα δεν ήταν αυτοί να τον φυλάξουμε, ο Γκαρσία θα τον έκανε κόσκινο. Ήταν προβληματικό. Εγώ ένα 7. Δελυζήσει. Δελυζήσει 9. 9 στο Δελυζήσει και από μένα. Ρόουζ 9. Ρόουζ 9 έκανε και τον γκολ, συμφωνώ.
Και γενικά ο Σαριφάρτ, όσες φορές μπήκε, πήγε να μπει, πήγε πια πάσα πλάτη, τον παίξανε και ούτε ένα φάουλ να τον παίξουν βρώμικα κτλ. Που ο Σαριφάρτ είναι παιχτάρα, σε μένα μ' αρέσει. Στρούγγεν. Παίξαν πολύ καλά. Στρούγγεν. 10 θα το πάμε. 10. Ναι, δεν έχω δει τέτοιο παιχνίδι από το Στρούγγεν. Τέτοιο πράγμα δεν έχω δει. Εγώ 9, Βίκινγκ. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα χαφ. Πάμε στα χαφ της ΑΕΚ. Στη ΣΑΕΚ. Έχουμε Σιμάνσκι, Σιμόες και Κρίσισιτς. Πρώτα Σιμάνσκι. Αυτός ο αριστερά ποιος είναι. Σιμάνσκι. Αυτός που μοιάζει με το αδύνατο πρόσωπο. Σιμάνσκι. Σιμάνσκι, 6. 6. Εγώ θα του βάλω κι εγώ ένα 6, αν και έχει προβλήματα με τραυματισμούς. Έτσι. Δηλαδή δεν ήταν για να ξεκινήσει, αλλά δεν έχει η ΑΕΚ με τον τραυματισμό του Γαλανόπουλου, δεν έχει και πολλές επιλογές. Τίμιος ο Σιμόες, ε. Λοιπόν, ο Σιμόες είναι ο αδικημένος του μάτς. Ναι. Γιατί τακτικά είναι πώς το πλοίο βουλιάζει κανένα έργο, βλέπεις τα Netflix από τα εδώ, που είναι το γομάρι, κρατάει τα κατάρτια, φωνάζει, παιδιά, εγώ και τα λοιπά. Στο τέλος τον παίρνει το κύμα κι αυτό. Τον βάλω 8 εγώ το Σιμόες. Πόσο? 8 θα τον βάλω. Κι εγώ ένα 8 για το Σιμόες, που έπαιξε και για τους άλλους δύο. Έπαιξε και για τους άλλους δύο το παλικάρι. Κρίσισιτς, πιο 5. Χαμηλά από το Σιμάνσκι. Κι εγώ 5. Και πολλά νεύρα και κάποιος κακεντρεχής μπορεί να πει ότι έψαχνε και τις κάρτες. Λοιπόν. Ναι, κάπου πρέπει να τον στείλει εκεί πέρα. Κάνα δύο γορίλες θα τους φίξουν να κάνω χειραψία. Ο κύριος Δημήτρης. Πάμε. Πάμε στα χαφ του Άρη. Ναι. Είναι Σάσα, Μπερτόλιο και Τζέκο. Πρώτα ο Σάσα. Σάσα ξεκινάω. Σάσα, ναι. Ο Σάσα παίρνει 10. 10. Γιατί παίρνει 10. Γιατί έκανε τον κόφτη στο χώρο. Πάτησε περιοχή σαν οχτάρο δεκάρι και έκανε και τον μπαμπά του Σάκητ. Δηλαδή, σαν το Βέγκο Πολυτεχνείο της Κερυμοσπίτης, πιο ποιοτικός όμως. Δηλαδή, να τον προσέχει. Ναι, να τον προσέχει. Κάνε τακτικά ένα παιχνίδι. Εγώ του είπα του Αγιάνου, ο Σάσα έχει σκάσει. Κάπου δηλαδή το παιδί, αν μου πάθει μια ζημιά, δηλαδή μυϊκό τραυματισμό, θα έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό θέλει δύο ρωσίδες, όχι οι σεξ, να τον πιάσουν εκεί για να τον κάνουν λευκοπλάστη, να πούμε. Μάλιστα. Να τον κάνουν. Από θεραπεία οπωσδήποτε, όχι αυτό το μάτι. Μπερτόλιο θα δώσουμε δεκάρι και δύο και εγώ δίνω 10 στο Σάσα. Ναι. Μπερτόλιο. Θα πάρει ένα 9. 9, εγώ δώσω 10. Ναι. Θα δώσω 10 και να ξέρεις ότι άρεσε πολύ εδώ στην Αθήνα ο Μπερτόλιο. Ο Μπερτόλιο παίζει. Δεκάρι. Γυρίζει μαρκάρι. Πασάρι. Σκοράρι. Μπερτόλιο, παίξε δεξιά. Πιάσ' το Γιαννούλη γιατί ανεβαίνει. Το πιάνει. Το σβήνει, παίρνει την μπάλα, γίνεται εξτρεμ, πασάρι. Είναι, δηλαδή, τη μεταγραφή αυτή την έκανε ο ίδιος ο Καρυπίδης. Μπράβο. Είναι, τι να σου πω, τι να τους κάνει τους μάνατζερ, τι να τους κάνει τους μάνατζερ άμα έχει τέτοιες εύστοχες μεταγραφές. Τζέκο, 8. Ο Τζέκο παίρνει 8. 8. Δεν είναι τόσο ποιοτικός, δεν μπορεί να κατεβάσει μπάλα, κόβει όμως, έδωσε μάχες. Mm-hmm. Εντάξει, δεν θα το βάλω στα επίπεδα του Σάσα, αλλά ήταν πολύ καλός. 8 και από μένα. Πάμε στην ΑΕΚ τώρα να δούμε την επιθετική γραμμή. Η αλήθεια είναι ότι ο Αλμπάνης έχει πάρει αρκετές ευκαιρίες, αλλά δεν έχει δείξει πράγματα. Και παραδόξως... Ο Αλμπάνης δεν βοήθησε και στο μαρκάρισμα, βλέπω. Ναι, ναι. Και γι' αυτό τον έβγαλε κιόλας ο κύριος Χιμένες. Θα τον βάλω βάση, 5 θα τον βάλω. 5. Εγώ θα του βάλω ένα εξάρι, να είμαι λίγο πιο επίοικης. Παραδόξως δεν ήταν καλός και ο Ανσαριφάρτ. Ναι, μη σου πω ότι η Ολιβέρα ήταν. Και εγώ 6. Ο Ολιβέρα ήταν πιο. Που μπήκε πιο δραστήριος. Πιο ζωντανός, λέει. Ναι. Ο Λιβάη Γκαρσία. Θα πάρει 8. Ένα 8, ναι, και από μένα γιατί είναι ο Λιβάη Γκαρσία. Δηλαδή και ατομικά είναι παίκτης που παλιά λέγαμε πληρώνω εισιτήριο για να πάω να τον δω. Και ας είναι σε ήττα της ΑΕΚ. Λοιπόν, εντάξει. Πάμε και στην τριπλέτα του Άρη. Είναι Μπρούνο Γκάμα Μαντσίνη και Ματέο Γκαρσία. Μπρούνο Γκάμα 8. 8 και από μένα. Μαντσίνη σε άλλο ρόλο. Ο Μαντσίνη παίρνει 9. Ναι. Δεν φάνηκε, δεν έκανε γκολ και τέτοια, αλλά έκανε μεγάλη δουλειά τακτικά. Δηλαδή, σε αυτό που λέμε ομάδα,
έκανε το ρόλο του, πώς λέω, σκηνοθέτης, θέλω εκεί, εκεί, εκεί. Θα παίξει αυτό. Έπαιξε πολλαπλούς ρόλους που ήταν πιο χαμάλικοι, ναι. Αλλά δούλεψε πολύ για την ομάδα και του βάζω 9 γιατί δούλεψε πολύ για την ομάδα και σχεδόν καθόλου για τον εαυτό του. Ωραία. Θυσιάστηκε δηλαδή για την ομάδα. Ωραία. Και εγώ 9, εντάξει, είναι ό,τι βάλατε, παιδιά. Και στον Ματέο Γκαρσία. 8. 8. Και εγώ ένα οχτάρι. Και περιμένουμε. Τι έλεγε πριν για να το. Ναι. Είναι ανεβασμένο ο Ματέο, κάνα δύο μάτς. Έχει αρχίσει πέμπτα πάνω του. Και ακολουθεί την τακτική του πολέμου. Δηλαδή, ο Άρης θυμίζει λίγο Τσόλο Σιμεώνε, Σάντο στα πρώτα χρόνια στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, για να σου κάνω ευκαιρία, θα πρέπει να ματώσω. Άμα βάλω η γκολ για αντίπαλο ο Άρης, δύσκολα θα σε κάνω ένα-ένα. Εντάξει, αλλά αυτό και τελειώνω γρήγορα. Είναι μέσα αρχές Φεβρουαρίου. Αυτό το βιολί, όταν θα έρθει η άνοιξη, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει. Εντάξει, πάντως όσο κρατάει είναι καλό. Όσο κρατάει είναι ωραίο. Ναι. Κάτι τέτοιες χρονιές έχω δει εγώ τον Άρη, Απρίλιο, να γκρεμίζεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για τους φίλους που παρακολουθούν μέσω της συχνότητας του ΑΡΤ. Για τους φίλους που μας ακολουθούν και μας βλέπουν στο YouTube, έχουν έρθει αρκετές ερωτήσεις, κυρίως σε Άρη και ΑΚ, είναι ημέρα τέτοια. Λοιπόν, τον είχε υποτιμήσει τον Άρη ο Ραπτόπουλος, πιστεύω ότι θα αντέξει μέχρι τέλος να τερματίσει δεύτερος ο Τζίμι. Είναι ουσιαστικά η απάντηση ενός λίγο πριν, έτσι. Δεν ξέρω αν θα αντέξει. Αν αντέξει και βγει, πρέπει να βγει δεύτερος, είναι άτυχος γιατί η δεύτερη θέση δεν βγάζει στα Champions League. Ναι, έχει και play-off μετά. Ναι. Ο Νίκος ρωτάει αν θα παίξει ο Λαλά με Άρη. Μου έχει την απάντηση ο Νίκος Σοβραμίδης, λέει ναι, βασικός. Μιλάμε για το μάτς Κυπέλλου την Τετάρτη, 9.30 ώρα. Τεστάρω ο Λαλά. Ποια η άποψή σας για το ρόλο του Άρη, ο Πέτρος? Ο ρόλος του Άρη ένας αθληταράς, μπάλα μεγάλη δεν ξέρει να κατεβάσει και τα λοιπά. Έχει παίξει σε άλλες θέσεις πολλές κατά συνθήκη και τα λοιπά. Πολύ γυμνασμένος, ψηλός, δυνατός, λαθέρ δεν είναι. Είναι για, δηλαδή, στον Ολυμπιακό, άμα μου έλεγες ποιο θέσεις, τον Παπασταθόπουλο ή το Ρόους, από πού να μπλέξω τώρα με τις δίαιτες του Παπασταθόπουλου. Ο Ρόους και πάλι Ρόους. Απορώ πώς δεν τον χτύπησε ο... Τον κοίταγε πέρυσι. Πιστεύετε ότι ο Άρης είναι ταβάνι για τον Άκη Μάτζιο ή μπορεί και ψηλότερα? Ο Μάτζιος μας είχε συνηθίσει σε ομάδες. Το 3-5-2 έπαιζε πάρα πολύ. Τώρα βλέπω έχει αλλάξει, πήγε σε άμυνες πιο ψηλά. Έχει αλλάξει φιλοσοφία. Έχει χάσει κιλά. Είναι γυμνασμένος, γυμνάζεται. Είχε κάποια κιλά και το βλέπω σε μεγάλη φόρμα. Δεν ξέρω. Ναι. Στην καλύτερη του συμφωνώ, φόρμα. Συμφωνώ. Ναι. Ο Παναθηναϊκός όπως παίζει μπορεί να κερδίσει τον Ολυμπιακό, ρωτάει ο Στέλιος. Ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό, έτσι όπως παίζει. Νομίζω πρέπει να βάλει ένα χαφ παραπάνω ο κύριος Μπόλωνη. Ναι. Αν έχει. Ναι. Γιατί τα χαφ του Ολυμπιακού δεν παίζουν. Ειδικά ο Καμαρά. Σωστά. Έχει ανέβει πολύ. Έχει ανέβει Βιλά πολύ. Ο Μπουχαλάκης κάνει την καλύτερη του χρονιά. Ο Φορτούνης είναι λίγο σαν βίγκαν, είναι χλωμός. Εκείνος και ο Μάνταλος, παιδάκι μου, εμείς θέλουμε κάτι παραπάνω. Γιατί θέλουμε κάτι παραπάνω? Γιατί τους πιστεύουμε σαν παίκτες. Ναι. Γιατί τους κολλάμε? Γιατί είναι πολύ καλοί παίκτες. Θέλουμε παραπάνω και από τον Μάνταλο και από τον Φορτούνη. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει παίκτες που το 90 δεν θα πέρναγαν ούτε έξω από τη Νέα Φιλαδέλφια. Συμφωνείτε? Ναι, η ΑΕΚ αρχίζει και θυμίζει λίγο την ΑΕΚ του Ζαφυρόπουλου τότε με τα δεκαετία 80. Με τα προβλήματα, ναι. Με τα προβλήματα, αυτό θυμίζει η ΑΕΚ. Οπωσδήποτε είναι από τις χειρότερες ΑΕΚ που έχω δει εγώ εν ζωή. Και είναι καλό που έχει αυτό το προπονητή που καλύπτει πολλές τις αδυναμίες, αλλά δεν μπορεί να καλύψει τα πάντα. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, ο Γκαρσία πήρε τον ΠΑΟΚ από το πλήν 1 και η διαφορά 6 περάζει 15 πόντους. Θα συνεχίσει και του χρόνου ο Τάκης. Όλοι οι Ολυμπιακοί, οι Αριανοί, οι Παναθηναϊκοί και οι ΑΕΚΣΥΔΕΣ θέλουν ο Γκαρσία να συνεχίσει και του χρόνου. Κατάλαβα. Το ίδιο θέλουν και οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ. Είναι ο μόνος προπονητής που είναι αποδεκτός από όλους. Πώς το έχει καταφέρει. Ο Στράτος, ο Δελιζής στο Περάρα και ας τον κράζει ο Ραπ. Ο Γκαρσία κάνει και Ολυμπιακό.
Τώρα ο Γκαρσία. Ο Ματέο Γκαρσία, ναι. Λογικά θα λέει. Ο Ματέο Γκαρσία. Κοίτα, ο Ολυμπιακός έχει πολλούς παικταράδες. Έχει εκεί, ναι. Ακόμα και ο Μασούρας. Ο Μασούρας που είναι ο λιγότερο για μένα ποιοτικός, αλλά ο πιο τακτικός. Πέντε γκολ έχει, έξι πόσα έχει. Ο Μασούρας. Που το έβαλε πάλι, του δώσα την μπάσα, το έχωσε. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει καλούς παίκτες εκεί. Δεν νομίζω ότι χωράει. Μάλιστα. Η άποψή σας για τη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ, ο Κώστας. Εκτός του Σιμόες, ο Σακόφ όταν άρχισε να κάνει πολλές διαδρομές, τον έπιασε στη θλάση. Δεν είναι για τόσα χιλιόμετρα. Ναι. Συμπάρχης κρίσης είναι μέτρη και ο Γαλανόπουλος ο πιο αθλητικός από όλους. Mm-hmm. Έγινε. Και άτυχος, πάλι ξανατραυματίστηκε. Θα μας τρελάνε... Ο Μάνταλος είναι... δεν ξέρω τι έπαθε ο Μάνταλος. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν... Δηλαδή, αν ήμουν έκτης, θα έλεγα τον κύριο Μελισσανίδη, βρε παιδάκι μου, δηλαδή, αν μπούμε στην Αγία Σοφιά, με 40.000 κόσμο, αν μας αφήσουν αυτοί το κορονοϊό, και μπούμε με 40.000 κόσμο, με τον Μάνταλο θα πάμε δεκάρι. Θα δω τι θα μου απαντούσε. Ναι. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και για τους φίλους που μας βλέπουν μέσω της τηλεόρασης του ΑΡΤ. Πάμε τώρα λίγο στον Ολυμπιακό, αφού την Τετάρτη έχουμε τον πρώτο προημιτελικό του κυπέλου. Να πούμε ότι έκανε έτοιμα ο Άρης, προφανώς έγινε αποδεκτό γιατί όλοι οι προημιτελικοί θα είναι με ΒΑΡ. Και να δούμε λίγο πώς ήρθε αυτό το 3-0 απέναντι στον Όφη. Είχαμε και κάποια έτσι εκεί στιγμές που δεν βλέπουμε συχνά με τη χειρονομία του Σεμέδο. Εδώ είναι η δεκάδα του Ολυμπιακού που έχει την πολυτέλεια λόγω του ρόστερ που διαθέτει ο Πέτρο Μαρτίνς να κάνει και ένα rotation. Αυτό τώρα Γιάννη με τον Όφη μπορεί να παίξει με δύο οχτάρια και δεκάρι το Βαλμποενά να δώσει και θέα. Ναι. Και δύο εξτρέμ κανονικά. Είναι πιο, δηλαδή, το κάνει, το αλλάζει εδώ. Ναι, που και ο Μασούρας δεν το λες κανονικό εξτρέμ, αλλά εντάξει, αντιλαμβάνομαι θες να πεις, ναι. Ναι, σου λέει θα παίξω με δύο, άκου τι κάνει, θα παίξω με δύο οχτάρι. Του βάλω που ένα δεκάρι, αλλά οι δύο πλαϊνοί θα, είναι μαρκαδόροι καλοί, που έλεγε ο Σκορέμας. Άρα προσέχω τα άκρα μου, όταν χάσω την μπάλα να γίνει 4-5-1 καλό. Ότι προσέχει πλάγια πιο πολύ, να έρθει ο Μασούρας και ο άλλος. Να καλύψουν. Ο Βαλμποενά να μην τρέξει τόσο πολύ, να γίνει μια άμυνα με ένα 4-4-2 κοντά οι γραμμές και να φύγουμε. Εντάξει, με τον Όφη μπορεί να το κάνει. Μπορεί. Ναι. Τώρα μην ξεχάσουμε πριν να μπούμε στο αγωνιστικό κομμάτι για την επέτειο, τη θλιβερή αυτή επέτειο. 40 χρόνια συμπληρώνεται σήμερα από τη μεγαλύτερη τραγωδία που έχει πλήξει ποτέ τον ελληνικό αθλητισμό. 21 ψυχές, έτσι, το 1981, σε εκείνο το 6-0 επί της ΑΕΚ. Και βέβαια, είναι πολλά στεφάνια, όπως ήθισε σε αυτές τις περιπτώσεις, και αλίμονο αν δεν συμβαίνει αυτό, και νομίζω ότι είναι με ειλικρίνεια κωστεί αυτό, όλη η φιλαθλή Ελλάδα συμπάσχει, έτσι. Είδαμε μηνύματα και από τον ΠΑΟΚ και από τον Παναθηναϊκό, και από την ΑΕΚ, από το σύνολο των ομάδων. Τζάμπα πήγαν οι άνθρωποι. Ναι. Ναι. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, μόνο στην Ελλάδα μπορούσε να γίνει, να μην ανοίξει άλλο την πόρτα. Εντάξει, έχουν συμβεί κι αλλού, απλά μόνο στην Ελλάδα δεν βρέθηκε κάποιος ένοχος. Τίποτα, δεν υπάρχει ένοχος. Δεν υπάρχει ένοχος. Έστω και να πει από αμέλεια, από βλακεία είναι αυτός. Αυτός και αυτός. Ναι. Δεν το κάνει επίτηδες. Αλλά ποιο ρε παιδί μου, δηλαδή πουθενά τιμωρία μηδέν. Και εκεί τα χρόνια, ευτυχώς εκεί τα χρόνια, δεν είχαμε τόσο έντονο χουλιγκανισμό. Δηλαδή να σκοτώνονται, το άλλο το παιδάκι που σκοτώθηκε ήταν αεξής. Πήγε με το φίλο του εκεί. Ναι, ναι, ήταν γεμάτα γήπεδα και όχι μόνο το 80, αλλά και μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας 90, ήταν πιο, τα πράγματα πιο normal. Θυμάμαι και ρεπορτάζ. Τίποτα. Εδώ τώρα πηγαίνανε εκδρομές, είχαν μάχη. Εντάξει, κλέβανε τα εστιατόρια, τα κάνανε αυτά. Ναι, γενικώς όλοι. Αλλά εντάξει. Όταν μαλώνανε, εγώ ξέρω πούλικαν τώρα στην ηλικία. Λέω, τι κάνατε ρε αλληταράδες, τότε ρε παιδί μου. Σου δίναμε μια γροθιά ή μου δίνες. Έπεφτε κάτω άλλο.
Δεν πήρε να το τσαλαπατήσει. Δηλαδή και σε ένα καυγάρι για να μαλώνουν οι δυο μας. Ναι. Μου δίνει μια μπουνιά, ξέρω εγώ πέφτω. Δεν θα πάμε σκοτώσει από πάνω. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Έτσι, δηλαδή, έτσι. Κυκλοφορώ εγώ τώρα με τα μάξι. Και έχω μια ασπρόμαυρη μπλούσα. Λέμε, την έχω πάρει. Πάω ένα προπονηθώ στη Νέα Ελβετία και στην Καριλάου. Φοβάμαι να τη βάλω. Λέω, και υπολογίζω, λέω, ή αντίθετα. Έχω ένα κίτρινο άνορακ απάνω. Και βγω στην Τούμπα, ξέρω εγώ. Εντάξει, εμένα με ξέρω. Πες ότι δεν με ξέρω. Μπορεί να σε πλακώσουν και να πει γιατί με δίνανε, αφού σε πλακώσουν. Να μην το καταλάβει. Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά. Το 1-0 πετυχαίνει ο Ολυμπιακός με τον. Η assist είναι του Βαλμπουένα. Εδώ βλέπουμε τον Βαλμπουένα. Το γκολ είναι από τον Ενβιλά για το 1-0. Μεγάλη υπόθεση να παίρνει από τα χαφ γκολ από σου μέσα από στάση. Σωστό. Επίσης το 2-0 θα γίνει από assist και πάλι του Βαλμπουένα. Αλλά εδώ είναι και ωραία η κίνηση που κάνει ο Μασούρας κάθετα στην περιοχή. Είχε δύο επιλογές ο Βαλμπουένα. Ουσιαστικά με την κίνηση που έκανε και ο Λαραμπή ελευθερώθηκε ο Μασούρας και στο έδωτα τέτοι δεν το έχασε. Άμα του τη δώσεις, ναι, είναι καλός στα τελειώματα, ναι, την μπάλα. Αλλά τώρα και εκεί ένας αμυντικός με τους τρεις του Ολυμπιακού δεν είναι, ναι, και κολακευτική εικόνα αυτή για την άμυνα. Αυτό αυτή, τώρα, Όφι, ο Όφι εδώ παίζει και με τρία στόπερ. Κοίτα τι απόσταση έχουνε, τι απόσταση έχουνε. Ναι. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, ο πέμπτος λείπει. Ο πέμπτος λείπει. Μη σου πω ότι ο ένας ο στόπερ, ο Φαλακρός αυτός που μοιάζει με τον Τζινό, είναι έξω από την περιοχή. Ναι. Το συνέλαβα τώρα. Ο Διαμαντής είναι. Ο Διαμαντής είναι, ναι, ναι, ο Διαμαντής είναι. Ναι. Ο Διαμαντής, ο τρίτος στόπερ, είναι από το σκόρερ 10 μέτρα απόσταση. Άρα εδώ έχουν κλείσει. Χαφ έχει βγει. Δηλαδή είναι. Ο παίζει με τον Ολυμπιακό, ρε παιδί. Ο Ολυμπιακός είναι ο Ολυμπιακός. Ο χειρότερος της χρονιάς να είναι ο Ολυμπιακός. Παίξε και για το αυτό, ρε παιδί. Μην φας και πολλά, που έλεγε ο Νικός. Εντάξει, δεν έφαγε πολλά, αλλά είναι και εικόνα μερικές φορές. Πάμε με το 3-0 του Ελαραμπή από το φάουλ του Φορτούνη. Εδώ προλαβαίνει τον Σεμέδο. Ο Σεμέδο προφανώς, αν ήξερε ποιο είναι το γράμμα του νόμου, δεν θα έκανε τη χειρονομία αυτή δημόσια, έτσι, που μπορεί να κάνουμε σε μια παρέα, ας πούμε, ή οτιδήποτε. Το κάνει για πλάκα ή στα αλήθεια, δημόσια. Όχι μωρά, αφού γελάγανε μετά. Εντάξει, γελάγανε μετά, αλλά άλλο αν το κάνει στην προπόνηση του Ρέντι και άλλο σε αγώνα καλά, με τόσες κάμερες. Η πλάκα, ξέρεις ποια είναι. Η πλάκα είναι ότι με το γράμμα του νόμου είναι αποβολή αυτό. Γιατί η άσεμνη χειρονομία, συγγνώμη λίγο, η άσεμνη χειρονομία, είτε είναι σε οπαδούς, είτε είναι σε αντίπαλο, είτε είναι σε συμπαίκτη, τιμωρείται το ίδιο. Τώρα, αλλά μην το ανοίξουμε, γιατί εντάξει. Σε ένα Ολυμπιακό Άρης, ναι, το 81-82, απευλήθη ο Ζήδρος. Γιατί βέβρισε τα θεία, ενώ ο Ζήδρος εν τω μεταξύ πολύ καλό παιδί. Ναι. Λέει απευλήθη το 81, θυμάμαι. Και μετά πήγε ο Ολυμπιακό, Ζήδρος, μετά γιατί, από ένα χρόνο, ε. Ναι, μετά από ένα χρόνο πήγε στον Ολυμπιακό. Ναι. Έβρισε τα θεία του παίκτη του. Δηλαδή στη φάση του είπε κάτι τέτοιο. Μα λέει, μα το συμπέρτη μου είπα, δεν έχει σημασία, λέει, έπρεπε να ναι, εντάξει. Λοιπόν, το χαμένο πέναλτι του Φορτούνη το έβαλα γιατί μας έχει φτιάξει μια κάρτα ο κύριος Αβραμίδης. Ο Ολυμπιακός πλέον έχει αρνητικό πρόσημο στα τελευταία 10 πέναλτι που έχει εκτελέσει. Έχει χάσει δύο Βαλμπουένα. Τα βλέπουμε εδώ τα 6 τελευταία χαμένα πέναλτι του Ολυμπιακού. Με Φορτούνη, Βαλμπουένα, Βαλμπουένα, Ελαραμπή, Βαλμπουένα, Φορτούνη. Βέβαια ο Ολυμπιακός έχει τόσους παίκτες που έχει επιλογές. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στον ΠΑΟΚ. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει αρχίσει ο Γκαρσία και γκρινιάζει. Πώς γκρινιάζει, πάει στο σπίτι ένας άντρας. Μετά και τον λέει που το βάλει τα παπούτσια αυτό και τα λοιπά, έρθει η ιδέα. Εστέλια. Δεν μπορεί να βρει. Λοιπόν, έχει αρχίσει, δεν με πήραν εξάλλου, δεν με πήραν πεντάρι. Ρε εσύ, πήρε τον ΠΑΟ. Θε διαιτησία για να ισοφαρίσει τον Παράσκο. Τι κρινιάζει. Δεν με πήραν εξάλλου. Βάλ τον Νίκρασον εξάλλου. Βάλ τον Μιχαηλίδη εξάλλου.
βάλ το τσιγάρα έξα. Πάρε από μέσα, κάνει κάτι. Του πήρανε το γιο του Ζιουζίτσου, Οχτάρι. Τον πήρανε τον Νουάρτα. Τον πήρανε σέντερφορ. Πήρανε αριστερό μπακ, τον Μπαμπά. Ας έπαιρνε τον Φεράρι, πώς το λέμε. Δηλαδή, τέσσερις παίκτες. Δεν με πήρανε εξάρι. Έχει δίκιο βέβαια, από την άλλη μεριά. Ναι. Γιατί με τα δυο οχτάρια που έχει, άμα παίξει με δύο συν έναν, Σβάμπ Καντούρι, Ουάρτα τρίτον, και χαθεί η μπάλα, ακόμα και μέτριωσε ταχύτητα, χαφ, θα σε περάσει από το κέντρο και με ένα έμπειρο προπονητή όπως είναι ο Παράσχος, που έπαιξε 4-4-2 κολλητά, σφιχτά, σου δημιουργεί προβλήματα. Έχει και δύο μπακ, ο ένας δεν κάνει. Ο άλλος είναι ο γέρος του Μοριά, ο Βιερίνια, και ο Βαρέλα είναι παλέμα. Δηλαδή, βάζει τον Ελκαντουρί να μαρκάρει. Ο Ελκαντουρί ξεκινάει το παιχνίδι. 25 λεπτά, λες, τι είναι αυτό. Αυτός είναι για μεταγραφή. Πω, τι τρεξίματα, τι αυτό και τα λοιπά. Έπιασε το ρολόι το 35 λεπτό, το ένα το πνευμό είναι η κορονοϊό, το άλλο πνευμονία. Καθάρισε. Δεν τελειώνει. Εντάξει, όμως πρέπει να ξέρεις. Όσο περνάει η ώρα, ναι. Είναι δυσάρεστη κατάσταση. Και το δευτέρι το παιδί. Ο Βάσκε μαρκάρι σαν εξάρι. Έρχεται ο άλλος ο Χαβ, έχουν ένα χαφάκι καλό, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο Απόλλωνας, τους κάνουν στο χώρο του θέατρου, οι αποστάσεις μεγαλώνουν. Αλλά από την άλλη μεριά, μπαγάζες. 50 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια, 40 εκατομμύρια μπάτζετ έχει ο Ολυμπιακός. Εσείς λίγο πιο κάτω. Δηλαδή, ο μονοβασιώτης είναι του Απόλλωνα. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να πάρεις το Βιλκλή και περαστικά. Περαστικά στο παιδί, ναι. Περαστικά το παιδί. Δεν μπορεί να πάρεις το Βιλκλή, δεν μπορεί να πάρεις. Λείπει και ο στόπερο καλός. Παίζει και με τετράδο ο Παράσχος. Δηλαδή, τι γκρινιάζεις. Βέβαια, εδώ φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ δημιουργεί μια κατάσταση με τον Γκαρσία. Τον βάλανε τον Γκαρσία το παλικάρι. Βλέπει και τους άλλους ανταγωνιστές. Δεν το έχει και κανένα καλό τι. Δηλαδή τι σημαίνει τι. Να του πήρε παιδί μου ο Σνάουθνερ. Ο βοηθός. Ο άλλος μιλάει ο βοηθός του Λουτσέσκου. Τον έλεγε. Δεν έλεγε ο Λουτσέσκου. Έλα ρε φύγε. Μην εφάς τη δουλειά. Ο Σνάουθνερ τι να του πει. Μην βγάζει το Κμίετσικ, παίξουμε 4-4-2 τον Απόλλωνα, όπως παίζει αυτός, δηλαδή τι. Παίζει Ντάουντα Ιωαννίδη, τετράδα, στα χαφ τετράδα, στην άμυνα. Εγώ δηλαδή σαν πάω, ας πούμε έχω τον Σβάμπ και τον Καντούρι, ή αυτούς τους δυο. Βάλε το τσιγάρα, ας πούμε, που έχει πνευμόνια. Δεν μπορείς να παίξεις το 1-1, 4-4-2, μισή ώρα τον Απόλλωνα, άμα δεν μπορείς, τράβα, σήκω, φύγε, μαζαλείς τον έρωτα. Δηλαδή ο Παράσχος υποθέτει, άκου τώρα, άκου λεπτομέρεια. Ο Παράσχος υποθέτει, σου λέει ένα-ένα. Θα μου πετάξει και δεύτερο σέντερφορ. Δεν βάζω εγώ τον τρίτο στόπερ πιο μπροστά. Και βάζει άνθρωπο τρίτο στόπερ, άμα το ρωτήσεις. Ναι. Γιατί έβαλες τρίτο στόπερ, θα σου πει φαντάστηκα. Θα βάζει το Σφιντέρσκι δίπλα στον Κρέμψικ. Ναι. Το πιο λογικό, δηλαδή και παρομοί μου δανειά να παίξουν. Ο προπονητής αυτό θα κάνει. Ξέρω, ένα τεχνική κατηγορία. Και εσύ βγάζει τον φόρο να βάλει. Δηλαδή, μιλάμε αυτά. Έχει δίκιο που δεν σε παίρνει εξάρι. Αλλά και εσύ, ρε άνθρωπε, είσαι. Πάμε να δούμε λίγο τι φάσει. Πάμε να δούμε τι φάσει. Το γκολ του Ουάρντα. Το γκολ του Ουάρντα που είναι ωραίο. Πολύ ωραίο σε εκτέλεση. Να το σπατάει ο Καντουρί. Στραβοκλωτιά βέβαια. Ναι. Ο Ουάρντα, ό,τι καλύτερο μπορούσε να πάρει ο Πάο, του έχει κάνει ρόμπα. Τους έχει κάνει, μας έχει κάνει ρόμπα και ναι. Βάζουν και εμένα μέσα. Ναι. Ο Ουάρντα, ο τρελός είναι, όχι πάει με γυναίκες. Ναι, ας πάει με άντρες, να είναι νορμάλ. Δηλαδή τι, όχι στέλνει στο Facebook στην κόρη μου, λέει άλλος, τρελαθήκατε. Ο Ουάρντα είναι ο καλύτερος κεφαλοσφαιριστής, καλύτερα μαρκάρει από όλους. Και εδώ βλέπεις τι ωραία προστατεύει την μπάλα με το σώμα του και θα πλασάρει πριν η μπάλα σκάσει κάτω, έτσι. Κοίτα τι ωραία κίνηση, το βάζει πλάτη, τι ωραία και με τη μία. Πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Βέβαια νωρίτερα, Κωσή, συγγνώμη, λίγο πριν στη φάση, θα δούμε πώς παίζει με διπλή άμυνα ζώνης ο Απόλλωνας. Δεν έχει βάλει ακόμα τρίτο στόπερ, αλλά
είναι η φάση και η οξυδέρκεια του Βάρντακη που κάνει την διαφορά. Τη διαφορά, ναι. Στη συνέχεια με το πέναλτι που κάνει ο Λικαντουρί στον Ιωαννίδη και είναι απορία άξιων πώς δεν το έδωσε στη φυσική ροή του αγώνα και χρειάστηκε να πάει σε βαρ. Αλλά εδώ είναι το λάθος του κουρασμένου Ελκαντουρί και πώς ο ίδιος παίκτης θολωμένος πάει και πέφτει τόσο άγαρμα πάνω στον Ιωαννίδη. Αυτό είναι πέναλτι κούρασης, γιατί του λείπει το εξάρι, δικαιολογημένα φωνάζει ο Γκαρσία. Ναι. Αλλά άμα είναι, έχει κουραστεί ο Ελκαντουρί, του λες παιδάκι μου, φάνε το τσιγάρα. Ναι. Τσιγάρας νέος και αυτός δεν μπορεί να κάνει. Να σταθούμε λίγο και στην ωραία τρίπλα του Ιωαννίδη, έτσι, γιατί ο Ιωαννίδης, έχω μάθει από τον αδερφό του, γιατί είμαστε φίλοι στο Instagram, ναι, πριν 6 μήνες, είναι φίλος μου. Ναι. Του λέω βάλτο να κάνει sprint και ταχύτητες και τέτοια. Τα κάνει. Mm-hmm, mm-hmm. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Ναι. Κοίτα τον, πώς φεύγει, χρατ, είναι καλή κίνηση, πώς θα το κάνεις. Βέβαια, το μάζεψε καθαρά. Λοιπόν, την ευκαιρία του Σφιντέρσκι, που θα την βγάλει ο goalkeeper του Απόλλωνα, αλλά... Φιλμάχος. Ναι. Τι γομάρι είναι αυτό. Έτσι, αλλά εδώ βέβαια έχει εκτεθεί η άμυνα των φιλοξενουμένων. Βγήκε ωραία και έκλεισε όλη τη γωνία και όλο το τέρμα ο Βέλχουρς. Ο Γκόδης θερματοφύλακας, μειώδης πολύ. Ακριβώς. Λοιπόν, το 1-2 με τον Φερνάντεθ που τον είχε βάλει αλλαγή λίγο νωρίτερα ο κύριος Παράσκος. Εδώ είναι πολύ ωραίος ο συνδυασμός των παικτών του Απόλλωνα. Ουσιαστικά με το 1-2 αυτό μένει εκτός. Και ολόπλασε στην απέναντι γωνία. Έτσι, είναι στο απέναντι διχτάκι αυτό. Τώρα, διαμαρτυρίες χλιαρές, αλλά... Η αγωνιά του Ίγκανσον για μένα είναι αποβολή, έτσι, που πέρασε στα ψηλά, εδώ είναι. Γιατί καθίζει εδώ. Φαίνεται ότι έχει πρόθεση, γιατί σηκώνει ψηλά τον αγώνα του, έτσι. Έτσι, δεν πάει κάτω. Δεν πάει κάτω. Είναι ψηλά. Είναι ψηλά ο αγώνας. Και κίτρινη κάρτα να ήταν, που μπορεί να είναι κόκκινη, είναι. Κόκκινη, και είναι, κάνει αλλά... και ο Μάτος πολλά τέτοια. Ναι. Και ο Μάτος, τα ίδια έκανε εδώ. Θέλει να γυρίσει το καλοκαίρι, 36 χρόνια. Εδώ σταματάει η φάση. Δεύτερη κίτρινη βγαίνει έξω. Και στην πορεία βέβαια έκανε τον γκολ που έχει, βρει αρκετά γκολ ο ΠΑΟΚ από τον Ίγκανσον. Η πρώτη κεφαλιά από τον Βαρέλα, αυτό που έλεγες και στην περίπτωση του Άρη. Έτσι, ναι. Είναι σημαντικό αυτό. Λοιπόν, γι' αυτό και ο αντίπαλος προπονητής, εδώ κοίταξε τι ωραία. Και ο αντίπαλος προπονητής πρέπει να βάλει τον αντίστοιχο ψηλό στο πρώτο δοκάρι, γιατί η μισή κεφαλιά δημιουργεί πρόβλημα. Και βάλαμε, είναι λίγο πριν τον γκολ του Άρντα, την διάταξη του Γιώργου Παράσκου, που είναι με την διπλή άμυνα ζώνης, έτσι. Πριν το ναι. Τρίτο στόπερ, ναι. Ναι, ναι, πριν το τρίτο στόπερ, που ουσιαστικά σαν να σου λέει παίξει από τα άκρα, παίρνεις από τον άξονα. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι, για να τα λέμε όλα, πως ο Παναθηναϊκός έχει και ρέντα τελευταία, έτσι. Και με βάση την εικόνα του παιχνιδιού, το πήρε με την έμπνευση των καινούργιων εκεί των Αφρικανών, των παιδιών, του Εμποκοτό και το γκολ Σανκαρέ, που έγινε λίγο γαλλικό μπιλιάρδο η φάση. Κοιτάξτε, εδώ ήταν το αντίπαλος πώς. Έκανε καλό κοτσάρισμα και ο ένας και ο άλλος. Ναι. Κάνα και δύο καλά κουτσάρια. Mm-hmm. Τι γίνεται. Μίλησα εγώ με ένα δικό μου. Του λέω πώς είδες τον τρίτο στόπερ που βάζει το Στρούγκι εκεί. Αφού του παίρνει τα χαφ, δηλαδή ο Μαουρίσιο αρχίζει πέφτει. Γιατί να βγάλω από τη μεσαία γραμμή έναν και να πετάξω τρίτο στόπερ. Η εξήγηση είναι απλή. Όταν έχω αυτόν τον τερματοφύλακα με το μουστάκι, το γιαγιώτη. Αργό το γούτα χαμηλά, πολύ καλό ψηλά, αργό το κάλπα. Μου έχει φύγει ο καλός ο στόπερ, ο αριστερός μπακ, έχω βάλει τον Άστο. Ωραία. Πίσω δεν τραβάω καλά. Έχω προβλήματα μεγάλα. Αν ανέβω λίγο ψηλά η άμυνά μου, είδες πως με μια παλιά οδιούδης μου τη σπάει. Mm-hmm. Θα βάλω τρίτο στόπερ για να μην πάει μπάλα στο Γιαννιώτη. Βέβαια μπορεί να αλλάξει το Γιαννιώτη. Επειδή είναι καλός άνθρωπος ο προπονητής του Ατρομήτου. Είναι καλό παιδί. Παντελίδης, ναι. Ναι. Εγώ επειδή είμαι παλιά άνθρωπος, δεν με νοιάζει ο Γιαννιώτης, θα τον πέταγα έξω. Για να μην βάλω τρίτο center back, για να έρθει η ώρα όταν ο Μαουρίσιο κουραστεί, να έχω τον Αγκάνιεφ ή έναν άλλον half extreme, να τον πάρω το κέντρο.
Αυτός όμως τι έγινε. Σου λέω Γιαννιώτης δεν τραβάει. Και δεν είναι ότι φταίει στον γκολ. Δείχνει ότι δεν είναι καλά γενικότερα. Mm-hmm. Άρα έχω πρόβλημα και με την άμυνά μου. Δημιουργείται πρόβλημα. Ας πετάξω ένα τρίτο στόπερ και μήπως του φύγω στην κόντρα κτλ. Όλη η συμπεριφορά του τερματοφύλακα αλλάζει όλο το σκηνικό της ομάδας του Παντελή. Ναι. Από την άλλη, βέβαια, επειδή πάντα οι μεταγραφές είναι αυτές που ενθουσιάζουν, πήρε πράγματα ο Μπόλωνη από τους τρεις νεοφερμένους και από τον Ιαν Σκάφη. Σακαρέ αθληταράς. Ναι. Ο Μπαμπακόκο αθληταράς. Ναι. Αθληταράδες. Mm. Ο Φουκαράς, ο άλλος, πώς το λένε, ο σέντερ μπακ. Ο Νίας. Δεν είναι σέντερ μπακ, ο Νίας. Ναι, είναι κόφτης και σέντερ μπακ. Είναι κόφτης και στο κόλ εκεί χάνεται, τρώει. Ναι, σωστό, τον έχασε ήταν λίγο. Ήταν καλός, ναι. Τον έχασε. Αλλά ήταν απώλεια για τον Παναθηναϊκό. Συγκριτικά με όλες τις υπόλοιπες μεταγραφές, ανεξάρτητα το πώς θα εξελιχθούν, κρατάω το ότι αυτά τα παιδιά ήρθανε, μπήκανε, παίξανε, έτσι. Κατευθείαν. Αυτό, αυτό. Γιατί ο Μήτρογλου, πότε ο Γιάννης δεν μπορεί, πότε ο κόλος του μπορεί. Παροιμία. Ναι, 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 παροιμία. Όχι το προσαγωγό, όχι, ναι. Σου έκανε. Ο Σοκράτης μπήκε λίγο, ο Γκαγκάβα μπήκε λίγο. Ναι, ο Γκαγκάβα μπήκε, λέει, έδωσε μια ασίστ. Άσε ρε το παραμύθι. Μα τα έμαθα ο δάσκαλος αυτά. Τι ασίστ. Μπήκε μέσα η φτέρνα του, τρίπλαρε, σούταρ έκανε. Ασίστ, άστο. Ποιο άλλο είναι, Παπασταθόπουλος, κάτι μάγουλα, 6 κιλά παραπάνω. Τον έβαλε στο 60, μπήκε μέσα. Σαν τη θιά μου τη σωτηρία μπήκε μέσα. Να το δω τώρα το μάγκα. Τι ναι. Επαγγελματίας είναι. Mm-hmm. Τον βάλει τετράδα άμυνας. Με ποιο, με το Σεμέδο, με ποιο θα τον βάλει. Πού, με την Αιτχόβεν. Με ποιο, με την Αιτχόβεν, με τον Μπάο. Σεμέδο είναι τιμωρημένος. Σεμέδο είναι τιμωρημένος. Ναι, άντε ας εδώ, Παπασταθόπουλος. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τις φάσεις. Το 0-1 με τον Βέλεθ, ύστερα από φάουλ του Χατζηγιοβάνη. Εδώ είναι offside λίγο πρώτος. Εδώ είναι, λες, offside ο Βέλεθ. Βέβαια. Ο Βέλεθ όμως δεν είναι offside που κάνει την κεφάλια. Πάει ο Σέκεφελ να την πάρει, δεν την πιάνει την μπάλα. Ο Βέλεθ δεν είναι offside. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άλλος είναι. Ο Σέκεφελ, ναι, ο Σέκεφελ δεν βρίσκει καν την μπάλα. Ναι, ναι. Άμα είναι ο άλλος πάλι offside, γιατί συμμετέχει στη φάση. Ναι, αφού υπάρχει, αφού παίκτης που τον καλύπτει. Αν καλύπτεται, εντάξει. Ο πίσω παίκτης, όπως βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το 1-1 με τον Γούτα, ύστερα από κόρνερ του Μουνίθ. Ο Γούτας είναι ένα παιδί δυνατό. Ναι. Πατάει καλά, ψηλά. Όπως και ο Μαγκουάιρ χθες που είδα, και αυτοί οι παίκτες, το σύγχρονο ποδόσφαιρο θέλει και ο στόπερ να είναι γρήγορος. Άμα το κατεβάζεις και κάνεις τετράδα ψηλά, έκανε ο Παντελίδης πολλές φορές ψηλά και ανέβηκε και τη μεσαία γραμμή, το άκουγα ο Τωμάς, το βλέπα. Mm-hmm. Θέλει γρήγορες επαναφορές. Ο Γούτας είναι πολύ αργός χαμηλά, πολύ καλός ψηλά. Είναι δύο Γούτες είναι. Ναι, βέβαια εκεί. Και ο Σέκεφερ θέλει. Ναι. Πιστεύω θα το καθάριζε ο Σέκεφερ, πιστεύω. Mm-hmm. Και τον γκολ του Σανκαρέ, όλοι βέβαια είναι οι. Όλη η προσπάθεια η είναι. Πάσα του Διούδη. Ναι, και ψηλά η άμυνα. Ακριβώς, ακριβώς. Ψηλά η άμυνα. Και η κίνηση, γιατί να φύγει το ένα με έναν, αυτό που περιμένουμε να το δούμε χρόνια από τον Χατζηγιοβάνη, το είδαμε σε μια φάση από τον Μπογκοτό. Μεταξύ, χαμηλά που γίνεται η σέντρα, χαμηλά, ναι. Για τους αργούς στόπερ, είναι θάνατος. Ναι. Άμα τη πάει πιο πίσω και σεντράρει, ναι, γιατί θα βάλει αυτό τον γκολ. Το Γούτας και ο άλλος. Και ο Στρούγκης ψηλά. Είναι τη φάση που τον τρώει τον μπακ και την κάνει κάτω. Κάτω αργός. Είναι δύσκολο. Ψηλά είναι, είναι μάλλον για αυτό γκολ. Λοιπόν, να προλάβουμε μία ανάσα να δούμε δεκάδες Liverpool City. Εκεί ο Άλισον ντύθηκε κάριου, θα λέγαμε. Έχει δώσει πάρα πολλούς βαθμούς και στην περσινή πορεία μέχρι την κατάκτηση πρωταθλήματος ο Άλισον στη Liverpool. Χθες θα κάνει μαζεμένα τα λάθη. Καλά να τα κάνεις μαζεμένα σε ένα μάτς, παρά συνεχόμενα σε παιχνίδια βέβαια. Το φάγε σε λάθος μάτς. Αλλά αυτή η στόπερ που έχει λίγο από στόπερ είναι. Δεν είναι στόπερ, όχι, δεν είναι στόπερ. Ωραία. Δεν χάνει από τη μεσαία γραμμή και τους δύο σε κάποια φάση. Τους χάνει. Όλη η ιστορία είναι ο άξονας της, δηλαδή Σαλάχ, Μανέ, Ρόμπερτσον, Άρνολντ, Πεκταράτης. Ναι. Όλο το πρόβλημα έρχεται και στο Φιρμίνο, ο οποίος άμα δεν ρολάρει όλη η ομάδα, είναι σε ένα στυλ παιχνιδιού, βγαίνω, κάνω το δεκάρι, πασάρω, μπορεί να βάλω κι εγώ κανένα γκολ. Δηλαδή,
όλο το πρόβλημα ξεκινά από τα στόπερ και πάει στα χαφ. Και πάει και στα χαφ και για ένα άλλο λόγο πιστεύω εγώ, δεν ξέρω τι άποψη έχει Γιάννη, ότι έχουν φάει 2 χρόνια μεγάλες εντάσεις κι αυτοί και βλέπεις ότι η Λίβερπουλ δεν κάνει την πίεση αυτή που έκανε. Ναι, δεν μπορεί, δεν μπορεί πλέον να την κάνει. Η City παρά τις απουσίες που έχει είναι μια φρέσκια ομάδα. Σε άκουσα και συμφωνώ για τον Γκιντογκάν. Να σου πω ότι ο Γκιντογκάν ήταν η πρώτη μεταγραφή που έκανε ο Γκουαρδιόλα πριν ακόμα ο ίδιος υπογράψει από τα προσύμφωνα που είχε με την City. Τι χαφάρα είναι αυτό. Τον πήρε. Σύγχρονο οχτάρι, έτσι, στα πολύ δυνατά του. Και γενικά νομίζω ότι χθες είχαμε παράδοση παραλαβή που λέμε και στους ανασχηματισμούς στα Υπουργεία. Έτσι. Το φεγγάρι είδα και την United εγώ. Το φεγγάρι, όχι ότι άδικα θα το πάρει, δείχνει ότι πάει εκεί το έργο. Να πούμε ότι για πρώτη φορά το 1963 η Liverpool θα υποστεί 3 ερείτες στο Anfield. Νωρίτερα, θυμίζω, έτρεχε ένα αίτητο 68 αγώνων. Και η ιστορία με τα πέναλτι, τρίτο χαμένο πέναλτι η City κόντρα στη Liverpool, σε μάτς που κερδίζει όμως. Λοιπόν, ναι, το χτύπησε πολύ άσχημα. Ήταν. Αλλά μετά πήρε το αίμα του πίσω. Λοιπόν, αυτά πρέπει να κάνουμε φινάλε κάπου εδώ. Νομίζω ότι αναλύσαμε έτσι όσο μπορέσαμε διεξοδικά τα σημαντικότερα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Θα είμαστε και πάλι μαζί την Παρασκευή. Έχει αγώνες κυπέλου μεσοβδόμαδα αύριο. Ναι, Τετάρτη έχει καφέ, σάντουιτς από το σπίτι και ανάλυση. Με τα περάκι. Λοιπόν, έγινε Κωστή. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο στις 18:00 με το Sports Core Record.